Ο διάσημο οικονομολόγο, Ρόμπερτ Κιγιοσάκη, αναφέρθηκε στον πληθωρισμό στι Ηνωμένε Πολιτείε και τόνισε πω αναμένεται να επιδεινωθεί και το αμερικανικό δολάριο θα γίνει χαρτί υγεία. Σε αυτό το μακροοικονομικό τοπίο, συνηθίζει να προτρέπει του επενδυτέ να βάζουν τα χρήματά του σε επενδυτικά προϊόντα όπω το bitcoin, ο χρυσό και προϊόντα πολυτελεία, προτού ο συστημικό πληθωρισμό εκτοξεύσει τι τιμέ του. Ο συγγραφέα επίση επεσήμανε ότι ο καπιταλισμό αντιμετωπίζει μια σοβαρή υπαρξιακή απειλή λόγω τη αύξηση των επιτοκίων. Ενδιαφέρον δε έχει το γεγονό ότι προσφάτω είχε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου για τον κίνδυνο επιτοκίου που αντιμετώπιζαν οι Αμερικανικέ τράπεζε, οι οποίε θα μπορούσαν να προκαλέσουν κραχ. Ο Κιγιοσάκη προέτρεψε τον κόσμο να ψωνίσει μέχρι τελική πτώσεω. Όπω είπε, οι τιμέ Λιανική πέφτουν, και η αύξηση των επιτοκίων σκοτώνει τον καπιταλισμό. Αγοράστε πριν ο συστημικό πληθωρισμό τεθεί υπό έλεγχο. Ταυτόχρονα, ο Ρόμπερτ Κιγιοσάκη την ευκαιρία για να διευκρινίσει το κοινό στόχο των του. Ο συγγραφέα, ο οποίο εδώ και καιρό ζητούσε ετοιμότητα για ένα πιθανό παγκόσμιο οικονομικό κράχ, δήλωσε ότι τα μηνύματά του δεν προορίζονται για ανθρώπου με νοοτροπία φτωχού ή μικρομεσαίου. Είναι τροφή για σκέψη.